Δυστυχώς, οι απολιόμενοι σχολικοί φύλακες δεν παίρνουν από τον ΟΑΕΔ το επίδομα ανεργίας. Και αυτό λόγω αδράνειας ή ό,τι άλλο μπορεί να πει κανείς του Δήμου Τρικαίων, αφού δεν κατάφερε να κοινοποιήσει έγκαιρα τις απολύσεις, με αποτέλεσμα, αφού εξαντλήθηκαν όλα τα χρονικά περιθώρια και δεν κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να μην μπορούν να πάρουν το επίδομα, το οποίο ελπίζουν ότι θα λάβουν αναδρομικά αφού δικαιωθούν στα δικαστήρια. Υπήρξε ένα λάθος, αν θέλετε, από την πλευρά των υπηρεσιών όταν βγήκε το προεδρικό διάταγμα για την απόλυσή τους. Αυτό λοιπόν ακριβώς προσπαθούμε να αντιπαλέψουμε. Κάνουμε και κάποιες κινήσεις σαν Δήμος προκειμένου να ζητήσουμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να τελειώσει αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία οι ίδιοι καταθέσανε για να επιστρέψουν για δουλειά δεν δικαιωθήκαν. Έχουμε την κύρια αγωγή τον Γενάρη. Τότε νομίζω πως πιθανώς βρούνε δικαίωση όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις στην Ελλάδα.